Καλή επιτυχία κύριε Αναστασίου. Άρρωσε ένας πατριώτης μου. Ο κύριος Μιχαήλ Σταμάτης. Καλή επιτυχία, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ελάτε γρήγορα να πιάσουμε εκεί. Ο κύριος Αφιλοπάτης. Σημαίνει 4. Ο κύριος Ιδέμις Κακητσής. Ο κύριος Τσαφόπουλος. Επιμένει με αυτό το καλό και πολύ γρήγορο αφαρμό. Συγχαρητήρια, σειραίος. Ελάτε γρήγορα. Άρα έχουμε τώρα εδώ μια γελά. Έχουμε τα κύριο Σαμακάλη. Μετά από χρόνια γίνονται αναβάσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει ο θεσμός του κυπέλλου αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Ο πρώτος αγώνας είναι εδώ. Ο δεύτερος θα γίνει στη Δράμα. Θα ακολουθήσει και άλλος αγώνας μετά στη Ξάνθη για να ολοκληρωθεί και κάποιοι άλλοι αγώνες για να ολοκληρωθεί το κύπελλο ραλί Βορείου Ελλάδος. Κύπελλο αναβάσεων, ραλί υπάρχει. Γιατί όλοι φαίνεται ότι το θέλουν. Αυτός είναι καινούριος θεσμός. Αυτός είναι καινούριος. Ο οποίος ξεκινάει από εδώ. Ναι, υπήρχαν πάρα πολλά χρόνια πριν. Υπήρχε ο θεσμός. Για διάφορους λόγους είχε σταματήσει, ήταν μόνο ο θεσμός του κυπέλλου ραλί Βορείου Ελλάδος και φέτος ξεκινάει και κύπελλο αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Άρα δηλαδή με την ΟΜΑΕ ναι. και με την έναρξή της αποφάσισε ναι, να ξαναβιώσει, ναι, γιατί το ζητούσανε και οι οδηγοί. Λογικό είναι. Λογικό, βέβαια έκανε γιατί το χατήρι. Εδώ πέρα το δικό της. Βεβαίως, βέβαια. Γιατί μαζέψει και νέα παιδιά και τέτοιους εδώ στο... Ναι, ναι, ναι. Και όπως είδες θα μπαίνουν... Και σήμερα τουλάχιστον. Είχε πολλά νέα παιδιά ο αγώνας. Αυτό και πολλά παιδιά από τα drift. Και αυτό είναι θετικό.
Τελειώνοντας η πρώτη ανάβαση, τα πληρώματα επέστρεψαν πάλι στο χωριό της Νιγρίτας και στην κεντρική πλατεία δόθηκαν τα κύπελα στους νικητές και στους χορηγούς που υποστήριξαν τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Όλοι ευχήθηκαν και οι επόμενες αναβάσεις του θεσμού να έχουν το ίδιο καλό αποτέλεσμα. Η πρώτη ανάβαση Νιγρίτας πέτυχε και πρέπει από αυτήν να παραδειγματιστούν και όλες οι υπόλοιπες λέσχες. Να καταλάβουν ότι σαν αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να γίνονται και όλες οι αναβάσεις σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή ένας αγωνιζόμενος αυτή τη στιγμή θέλει φθηνή συμμετοχή που την είχε η λέσχη, φαγητό Σάββατο και Κυριακή και σε τετράστερο ξενοδοχείο να κοιμηθούν το Σάββατο για να ξεκουραστούν. Κόσμο στο βουνό και γενικά για πρώτο αγώνα, για ανθρώπους που κάναν πρώτη φορά αγώνα, για μένα παίρνουν άριστα. Για κάποιες λεπτομέρειες που είδαμε του χρόνου θα τις τελειοποιήσουμε. Καιρός να καταλάβουν και να πάρουν όλοι το παράδειγμα από αυτήν την οργάνωση και τη δύναμη του κουράγιου που είχε ο Οδυσσέας ο Παπαδημητρίου, ο οποίος κατάφερε και ολοκλήρωσε έναν τέλειο αγώνα.